Καλημέρα, Φύση. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται, αλλάζει το σκηνικό? Πράγματι, λοιπόν, αλλάζει το σκηνικό. Από σήμερα το μεσημέρι, απόγευμα και από τα βόρεια της χώρας μας, έρχεται ένα κύμα κακοκαιρίας από τα βόρεια Βαλκάνια, το οποίο θα αρχίσει σιγά-σιγά να μετατοπίζεται προς τα νότια. Αυτό τώρα θα έχει σαν συνέπεια να έχουμε εκδήλωση ισχυρών βροχών και καταιγίδων από σήμερα και από τα βορειοανατολικά, φαινόμενα τα οποία βέβαια αύριο θα επηρεάσουν τις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Αν μπορούμε να δούμε την επόμενη μας κάρτα, ήδη θα πούμε ότι σήμερα εκδηλώνονται αυτή τη στιγμή καταιγίδες στην βορειοανατολική χώρα, συγκεκριμένα από το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής και ανατολικότερα. Να δείξουν μεγάλη προσοχή όσοι μας παρακολουθούν από την βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Καλό είναι σήμερα να μην πάνε, ας πούμε, σε παραλίες, μιας και θα έχουμε αρκετά έντονες καταιγίδες, οι οποίες καταιγίδες θα συνοδεύονται και από κεραυνούς που πολύ πιθανόν να χτυπάνε και χαμηλά. Άρα λοιπόν θα είναι αρκετά επικίνδυνα τα φαινόμενα. Από τις επόμενες όμως ώρες θα δούμε ότι σιγά σιγά τα φαινόμενα αυτά θα αρχίσουν να μετατοπίζονται νότιότερα και έτσι λοιπόν αύριο Δευτέρα θα επηρεαστεί, θα λέγαμε, το σύνολο της ηπειρωτικής χώρας. Κυρίως θα λέγαμε η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Πελοπόννησος. Θα έχουν αρκετές βροχές και καταιγίδες και εδώ στην Αττική. Περιμένουμε ισχυρές καταιγίδες αύριο, μεσημέρι και απόγευμα. Φαινόμενα που δεν αποκλείεται και εδώ να συνοδεύονται και από χαλάζια και από έντονους κεραυνούς. Αλλά και την Τρίτη θα έχουμε αρκετά ισχυρές καταιγίδες για άλλη μια ημέρα. Στο σύνολο, θα λέγαμε πάλι, της ηπειρωτικής χώρας, μεσημέρι και απόγευμα. Αλλά θα επηρεάσει ακόμη και το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Υπάρχει υψηλός κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα και, όπως είπαμε και προηγουμένως, μεγάλη προσοχή τόσο στο χαλάζι, όσο βέβαια και στους κεραυνούς. Πότε θα υποχωρήσουν αυτά τα φαινόμενα? Τώρα, με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε, φαίνεται ότι και την Τετάρτη θα έχουμε κάποια φαινόμενα, κυρίως θα λέγαμε στην κεντρική και βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα, πάλι μεσημέρι και απόγευμα. Από εκεί και μετά, από Πέμπτη και μετά, δείχνει ότι θα έχουμε μια έτσι, υποχώρηση αυτού του κύματος αστάθειας. Θα πάμε δηλαδή πάλι σε πιο έτσι, συμβατό καιρό με την εποχή. Και σιγά σιγά θα αρχίσει να ανεβαίνει και η θερμοκρασία, η οποία, να τονίσουμε ότι αύριο και μεθαύριο θα σημειώσει μια πτώση. Δεν φαίνεται να ξεπερνάμε δηλαδή σε αρκετές περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Θα βρεθούμε λίγο πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.